Χρόνια πολλά και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή που συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί είναι μια ανάσα ανθρωπιάς και δικαίου, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού στις φυλακές, το κύριο θέμα αυτού του νομοσχεδίου, για να ακολουθήσει οποιαδήποτε παραπέρα δομική αλλαγή στο σοφρονιστικό μας σύστημα και να πιάσει τόπο. Αυτό μας το είπαν και οι φορείς την περασμένη φορά. Και χαίρομαι που γίνεται τόσο άμεσα και γρήγορα το πρώτο βήμα και νομοθετούμε ταχύτατα για τους ανθρώπους αυτούς που αφορά αυτό το νομοσχέδιο. Τώρα, δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν πω και δύο λόγια για όλο αυτό που έχει προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πω δύο λόγια. Και τώρα, αλλά και όλες τις προηγούμενες μέρες, από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε μία ολομέτωπη επίθεση. Και το πρόβλημά μας δεν είναι η κριτική και η επίθεση. Το πρόβλημά μας είναι το εξής. Προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να συσκοτήσει την ουσία αυτού του νομοσχεδίου, που είναι δηλαδή η κατάσταση στις φυλακές και πώς να γίνουν πιο ανθρώπινες οι συνθήκες για όλο το σύστημα στις φυλακές, για τους κρατούμενους, για τις οικογένειές τους, για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Και ακούμε κραυγές ανομίας, καλλιέργεια φόβου, τρομολαγνία, τρομοϊστερία και μια συνεχή διαστρέβλωση. Αυτή η ακροδεξιά τακτική ήταν αυτή που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία και στην προεκλογική περίοδο. Και είναι γνωστά τα αποτελέσματα. Είναι γνωστά πώς απαξιώθηκε και πώς ιτήθηκε. Αυτή τη στιγμή όμως το να συνεχίζει είναι θλιβερό και εξοργιστικό. Γιατί γίνεται εις βάρος ανθρώπων που αφορά αυτό το νομοσχέδιο, αρρώστων, βαριά αναπήρων, ανηλίκων, τοξικοεξαρτημένων, υπερηλίκων, των λεγόμενων φιλοξενούμενων αλλοδαπών που έχουν εκτίσει την ποινή τους και παρόλα αυτά συνεχίζουν να κρατούνται. Όλων δηλαδή των πιο ανήμπορων ανθρώπων και αδυνάμων που υποφέρουν σε εξευτελιστικές και απάνθρωπες συνθήκες μέσα στη φυλακή ως μειόφυλαν για την υγεία τους. Πριν λίγες μέρες, μάλιστα, πέθανε ένας καρκινοπαθής, ο οποίος θα έβγαινε με τη διάταξη που βάζουμε τώρα, με το 80% αναπηρίας. Θα είχε βγει ο άνθρωπος. Μιλάμε δηλαδή για ζωές, οι οποίες χάνονται κάθε στιγμή μέσα στις άθλιες συνθήκες των ελληνικών φυλακών, των νοσοκομείων, των ψυχιατρίων. Και εμείς, αντί να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτό το νομοσχέδιο που θα δώσει μια ελάφρυνση και μια αλλαγή, επιλέγουμε την τρομολαγνία. Και επιλέγουμε με αυτόν τον τρόπο τη συνέχιση αυτής της βαρβαρότητας. Αυτό δεν αξίζει σε κανέναν. Αυτή η βία και η βαρβαρότητα δεν αξίζει σε κανέναν. Και είναι εξοργιστικό όταν έχετε και το ποτάμι και το Πασόκ να συμπορευτούν με τη ρητορία του τρόμου. Και εκεί περιμένουμε μια άλλη στάση. Εμείς μαζί με μια σειρά φιλελεύθερων στοχαστών θεωρούμε ότι το σοφρονιστικό σύστημα πρέπει να έχει την εξής στόχευση. Το σοφρονισμό, τη στήριξη και την επανένταξη των κρατουμένων. Γιατί αυτό φέρνει στην κοινωνία ασφάλεια και όχι η αποκοπή και η συντριβή τους. Αν μπορείτε, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν κάνουμε διακρίσεις ανάλογα με τη βαρύτητα ή την κοινωνική απαξίωση του αδικήματος. Αυτό το έκανε ο δικαστής που καταδίκασε. Αυτός έβαλε την ποινή. Δεν ερχόμαστε να βάλουμε ποινή πάνω στην ποινή. Γι' αυτό καταργούμε τις φυλακές τύπου Γ, που διαφοροποιούσαν τη μεταχείριση των κρατουμένων με βάση το αδίκημα. Και δεν αφορούσαν την ασφάλεια. Στόχευαν στην εξόντωση, στη συρρήκνωση των δικαιωμάτων των κρατουμένων και στην εξόντωσή τους. Και η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει δείξει ότι όχι μόνο την ασφάλεια δεν εξασφάλιζαν, αλλά είχαμε υποτροπή, μεγάλο ποσοστό υποτροπής, ανάπτυξη βίας ανάμεσα στους κρατούμενους, μεταξύ κρατούμενων και σοφρονιστικών, ενίσχυση της διαφθοράς και των εγκληματικών δικτύων.
Εμείς λέμε ότι ο νόμος πρέπει να ισχύει για όλους. Αυτή είναι η λογική μας, με έναν τρόπο γενικό και αφηρημένο. Με κριτήρια το μέγεθος της βλάβης της υγείας και το ύψος της ποινής, χωρίς εξαιρέσεις που δεν έχουν τέλος και χωρίς φωτογραφικές ρυθμίσεις. Και εδώ δεν μπορούμε να μην συμπεριλάβουμε στην κουβέντα μας και τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν όχι μόνο σε ελληνικές φυλακές, αλλά στο νοσοκομείο, στο λεγόμενο νοσοκομείο των φυλακών, τον Άγιο Παύλο, και στο ψυχιατρίο. Και εκεί η ευθύνη μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους μεγαλώνει. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει νοσοκομείο για τις γυναίκες. Άλλο ένα στοιχείο. Τι θα κάνουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα τους αφήσουμε εκεί να πεθαίνουν μέρα με την ημέρα? Κύριε συνάδελφε, αν μπορείτε, επειδή είσαστε δίπλα μου, σας ακούω. Ευχαριστώ. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε ευτυχώς μόνο αυτή την εκστρατεία τρόμου. Είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε εδώ και τους φορείς. Εκπροσώπους ενώσεως δικαστών, εισαγγελέων, σοκοφρονιστικών υπαλλήλων, οργανώσεων δικαιωμάτων, το συνήγορο του πολίτη και του παιδιού. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, 13 στους 14, στάχθηκαν με διαφορετικές αποχρώσεις με σαφήνεια υπέρ του νομοσχεδίου. Σταχυολογώ. Η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων λέει: «Το νομοσχέδιο αποτελεί επανάληψη προηγούμενων αντιστοίχων ρυθμίσεων, επιβάλλονται και λόγω του αδιαχώρητου των φυλακών, αλλά και λόγω των συνεχών καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της Ελλάδας από το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Ο συνήγορος του παιδιού λέει: «Υποδηχόμαστε πολύ θετικά τα μέτρα που αφορούν τους ανηλίκους και χαιρόμαστε που οι ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων συμφωνούν και υποστηρίζουν αυτή την προκρινόμενη νομοθετική ρύθμιση». Ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ: «Ο σημερινός νόμος εξειδικεύει με πολύ ευτυχή τρόπο θέματα τα οποία ήδη προϋπήρχαν στο νόμο του 2013. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σοφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος: «Όσοι πιστεύετε ότι το παρόν νομοσχέδιο είναι χρήσιμο, κάνετε λάθος. Δεν είναι απλά χρήσιμο, είναι εξαιρετικά απαραίτητο». Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια σειρά φορέων από διαφορετικές αφετηρίες που γνωρίζουν τη φυλακή καλά και αποδέχονται με τόσο θετικό τρόπο το νομοσχέδιο. Και βέβαια έχουν προτάσεις και παρατηρήσεις, τις οποίες κρατάμε. Και είμαι σίγουρη ότι κρατάει και ο Υπουργός, και ο κύριος Υπουργός. Οι οποίες όμως είναι παρατηρήσεις ουσιαστικές, που πηγάζουν από γνώση και αγωνία και όχι από λόγους δημαγωγίας. Το νομοσχέδιο, όπως είπα, είναι μια ανάσα για όλες τις αβέστητες και ευάλωτες ομάδες. Και σταματάει την εξόντωσή τους για τους κρατούμενους, για τις οικογένειες, για τους σοφρονιστικούς. Και με αυτή τη σκέψη προχωράμε, γιατί, κυρίες και κυρίοι συνάδελφοι, είναι το δίκαιο με το μέρος μας αυτή τη στιγμή. Και από εκεί πηγάζει η πίστη και η δύναμή μας να προσπιζόμαστε αυτό το νομοσχέδιο, τούτη εδώ τη στιγμή, μέσα σε όλη αυτή τη λέλαπα. Όποιος έχει επισκεφτεί τις φυλακές ξέρει. Και θέλω όσοι μιλάνε για ανομία και τρομοκρατία που υποθάλπτει δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ να δω τι έχουν να απαντήσουν πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους για τις ζωές τους. Θα επισημάνω το εξής. Από το 2011 μέχρι σήμερα έχουμε 13 καταδίκες της Ελλάδας για απάνθρωπη και εξευτελεστική μεταχείριση για τις συνθήκες των φυλακών. Ο κύριος Υπουργός είπε την περασμένη φορά ότι εκκρεμούν 191 υποθέσεις. Η χώρα μας για τις 13 αυτές καταδίκες πληρώνει κοντά στα 2 εκατομμύρια, τα οποία είναι χρήματα που θα μπορούσαν να δοθούν για τη βελτίωση των φυλακών. Η Ευρώπη μας ζητάει αλλαγή άμεσα. Θα κλείσω λέγοντας ότι στα πλαίσια αυτού του νομοσχεδίου εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ καταθέτουμε και δύο τροπολογίες. Η μία είναι η κατάργηση του λεγόμενου κουκουλονόμου και η άλλη είναι για τη λήψη του DNA. Η πρώτη τροπολογία καταργεί τον νόμο 3772 του 2009. Είναι νόμος που ποινικοποιεί το ρουχισμό, την κουκούλα και όχι την τέλεση του αδικήματος. Στην εφαρμογή του αποδείχθηκε εντελώς αναποτελεσματικός για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και επικίνδυνος για τα δικαιώματα. Έχει επικριθεί σφόδρα από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, από 64 δικηγορικούς συλλόγους και
και από πολλούς άλλους. Πριν τις εκλογές, να υπενθυμίσω ότι όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας και της Χρυσής Αυγής τον έχουν επικρίνει και είχαν εκφράσει ότι θέλει να καταργηθεί ή να αλλάξει. Η δεύτερη τροπολογία μας αφορά τον τρόπο λήψης γενετικού υλικού και προσπαθεί να θεραπεύσει σημαντικά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η διάταξη. Θεσπίζει ουσιαστικά εγγυήσεις, σύμφωνα με την αρχή της αξιοπρέπειας του προσώπου και του σεβασμού του ανθρώπινου σώματος και την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με τις συστάσεις διεθνών οργανισμών και της αρχής προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κλείσω με μια εικόνα, καθώς συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο. Διαβάσαμε ότι τη Μεγάλη Πέμπτη ο Πάπας Φραγκίσκος πήγε στη φυλακή Ρεμπίμπια της Ρώμης και εκεί έπλυνε και φίλησε τα πόδια 12 κρατουμένων. Αυτό είναι μια πολύ δυνατή εικόνα. Τι είπατε? Και μια στρανσέξουαλ. Αυτό είναι μια πάρα πολύ δυνατή εικόνα και δείχνει πώς οι άνθρωποι με εξουσία και το στάτους του Πάπα μπορούν να δώσουν ένα μήνυμα ανθρωπιάς και συγχώρεσης και ένταξης ή αντίθετα, εμείς έχουμε να επιλέξουμε. Θα πάμε με αυτό το μήνυμα ή θα πάμε με το μήνυμα της εξόντωσης, της εκδίκησης και της βίας. Και έχουμε να το επιλέξουμε αυτό νομοθετικά εδώ μέσα, σαν Βουλή. Έχουμε να το επιλέξουμε αυτό και στη συζήτησή μας σαν κοινωνία. Και εκεί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη όλες και όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ.